Καλημέρα κυρία Δέναξα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Επίσης, ποια είναι η δική σας γνώμη έτσι με την αποτύπωση των αποτελεσμάτων και επίσημα σήμερα το πρωί? Κοιτάξτε, το χθεσινό αποτέλεσμα αλλά και το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν εδώ στη Γαλλία, ήταν μια ξεκάθαρη απόρριψη, όπως πολύ σωστά είπατε, του Εμμανουέλ Μακρόν και της πολιτικής του, αλλά και απόρριψη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Γάλλοι, έχοντας δοκιμάσει τα πάντα από τον Σαρκοζή, τον Ολάντ και τελευταία τον Μακρόν, ξεπέρασαν την κόκκινη δημοκρατική γραμμή και είδαμε πως ψήφισαν μαζικά, και το είδαμε και με το ποσοστό της συμμετοχής που άγγιξε το 65,5% των ψήφων, το κόμμα της Λεπέν. Ήταν μια συνειδητή απόφαση και ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους τους πολιτικούς τους, πως οι δεξιές έως και ακροδεξιές πολιτικές που άσκησαν μέχρι σήμερα δεν διαφέρουν και πολύ από εκείνη που όλοι υποστηρίζουν πως θα αποφέρει το χάος στη χώρα, η οποία, κακά τα ψέματα, Γαλλία σήμερα ακροβατεί μεταξύ φθοράς και αυτασίας. Άρα στην ουσία μου λέτε ότι αν είναι κύριοι να νομοποιούμε πολιτικές τις οποίες κατά τα άλλα εσείς καταγγέλλετε φραστικά, θα πάμε στο πρωτότυπο, δεν θα πάμε στο κλεψίτυπο, αυτό μου λέτε? Όπως όλα δείχνουν, ακριβώς αυτή θα ήταν η διατύπωση που θα χρησιμοποιούσα. Κυρία Δέναξα, αποτυπώνει όμως, γιατί σωστά λέτε κάτι που δεν πολύ συζητιέται, έχουμε εκπληκτικό βαθμό συμμετοχής σε μια Γαλλία που σε ευρωεκλογές ήταν το 40%, εδώ έχει φτάσει 65%, άρα είναι εντυπωσιακή συμμετοχή. Αυτή η άνοδος της εθνικής συσπήρωσης υπό τον Μπαρντελά, λέγε με Λεπέ, δεν αποδεικνύει ότι εδώ οι πολίτες αντιλαμβάνονται και τις πολιτικές αποσάθρωσης του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού ή και τις ευρωπαϊκές, και με κάποιο τρόπο στέλνουν ένα μήνυμα, θέλουν να αντιδράσουν όταν οι συζητήσεις... Να σας πω, λέγεται πως οι Γάλλοι ψηφοφόροι στον πρώτο γύρο των εκλογικών αναμετρήσεων τιμωρούν και εκφράζουν το θυμό τους, ενώ στο δεύτερο ψηφίζουν με λογική, επιλέγοντας τον υποψήφιο που θεωρούν πως είναι ο καταλληλότερος για να κυβερνήσει τη χώρα. Με το να επιλέξουν λοιπόν τον Μπαρντελά, στον πρώτο γύρο τίναξαν τα δήθεν δημοκρατικά αναχώματα στον αέρα, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες αισθάνονται πως πιάστηκαν κορόιδα από τους πολιτικούς τους. Οι πολιτικές που άσκησαν, Σαρκοζή, Ολάντ, Μακρόν μέχρι τώρα, αναλαμβάνοντας την εξουσία, ήταν αντιστρόφως ανάλογες των προεκλογικών υποσχέσεων που είχαν δώσει. Άρα στην ουσία, κυρία Δέναξα, οι κοινωνίες δεν έχουν τρελαθεί. Αυτοί που έχουν τρελαθεί είναι αυτοί που θέλουν να εμφανιστούν ως εκπρόσωποι τους κεντρώοι, προοδευτικοί κτλ. Και είναι αποκομμένοι. Κάτι προσπαθούν να τους πούν ότι το καράβι αρμενίζει στραβά. Δεν είναι ο γυαλός στραβός. Ακριβώς. Οι περισσότεροι λοιπόν δημοκρατία και η καλύτερη ζωή που έταζαν οι γαλλικές ηγεσίες προεκλογικά, μετεκλογικά μετατρεπόνταν με μαθηματική ακρίβεια, έτσι, σε μια κατάσταση, έχει μετατραπεί αν θέλετε, σε μια κατάσταση μόνιμης λιτότητας και παραβίασης κοινωνικών και λαϊκών συμφερόντων, σε συνδυασμό, το είδαμε τα τελευταία 7 χρόνια, με μια αυταρχική άσκηση της εξουσίας υπέρ μια συγκεκριμένης ολιγαρχίας. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Θυμηθείτε τι έγινε με τα κίτρινα γυλαίκα, θυμηθείτε την αυταρχική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, όταν οι Γάλλοι βγήκαν στους δρόμους για την κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και πόσα άλλα παραδείγματα. Ο έλεγχος των κοινωνιών την περίοδο της πανδημίας έχει πολλά, δεν είναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχει πολλά ζητήματα. Οπότε η στροφή των Γάλλων προς την ακροδεξιά δεν πρέπει, δηλαδή αυτούς που έχουν παρακολουθήσει την ιστορία της Γαλλίας τα τελευταία χρόνια, δεν πρέπει να είναι έκπληξη. Εάν σας ρωτήσει κάποιος στη διαδρομή από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη, αν θεωρείτε ότι θα έχουμε σημαντική μεταστροφή του εκλογικού σώματος, τόσο ικανή μεταστροφή που να έρθουν τα πάνω κάτω, ή αν βλέπετε οριακά να διασφαλίζει την αυτοδυναμία ή και με άνεση την αυτοδυναμία, όλα αυτά δεν είναι και σενάρια στο πώς καλείται ο Γάλλος πρόεδρος που δεν παρετείται να διαχειριστεί την κατάσταση? Αλλιώς είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Μπαρντελά. Αλλιώς είναι να μην προκύπτει αυτοδυναμία και να επιβάλλει, μπορεί να επιβάλλει λύση κυβερνητική ο ίδιος. Μπορεί και ίσως αυτό να είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του,
όταν πήρε την απόφαση να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα σενάρια είναι πάρα πολλά και περιπλέκονται, θα έλεγα. Ο Μακρόν και η αριστερά συσπυρώνονται, δίνοντας γραμμή πως καμία ψήφος δεν θα πρέπει να πάει στο κόμμα της Λεπέν. Άρα, στο δεύτερο γύρο θα αλληλοϊποστηριχθούν. Από τη δεξιά ανακοίνωσαν πως δεν δίνουν γραμμή ψήφου. Η Μαρίν Λεπέν καλεί τους Γάλλους να της δώσουν την αυτοδυναμία. Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί από το ποσοστό της συμμετοχής και τις τριγωνικές αναμετρήσεις. Σε πολλές περιφέρειες έχουν περάσει στο δεύτερο γύρο, θα πρέπει να είναι ψηφοψήφοι που συγκεντρώνουν το 12,5% των ψήφων. Κερδίζει αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Αν ο τρίτος δεν αποσυρθεί ώστε οι ψήφοι του να πάνε στον υποψήφιο του Δημοκρατικού Τόξου, τότε πολιτικοί αναλυτές θεωρούν πως κάτι τέτοιο θα ευνοήσει το κόμμα της ακροδεξιάς. Δεν πιστεύω ότι η ακροδεξιά θα πάρει αυτοδυναμία. Και παραμένει ανοιχτό το σενάριο η εθνική συσφύρωση να μην δεχτεί την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, και τότε ο Μακρόν θα μπορούσε να δώσει την εντολή στην αριστερά ή να δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας, στην οποία θα συμμετέχουν και τεχνοκράτες, γιατί θα πρέπει να επισημάνουμε πως η οικονομία της Γαλλίας πάει από το κακό στο χειρότερο, κύριε Σαχίνη. Άρα, κυρία Δεναξά, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, νομίζω ούριος άνεμος στα πανιά της κυρίας Λεπέν για τις επόμενες προεδρικές. Αυτό κατά. Θα μείνει απ' έξω, άφθαρτη, με ισχυρές δυνάμεις, συμμετοχικά, ούριος άνεμος. Θα είναι πολύ δύσκολο να ανατράψει. Εκτιμώ. Ναι, ναι. Εκτιμώ πως αυτό επιδιώκει η Λεπέν. Γιατί με μια ισχυρή ακροδεξιά αντιπολίτευση μέσα στην Εθνοσυνέλευση θα γίνει το έλα να δεις. Και πολιτικοί αναλυτές δεν αποκλείουν την προκήρυξη νέων προεδρικών εκλογών και βουλευτικών έως και τον Δεκέμβριο του 2025, που εκεί η Λεπέν θα μπορούσε να πάρει και την προεδρία, να κερδίσει και την Εθνοσυνέλευση. Αυτός είναι ο τελικός στόχος της Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, ούτως ή άλλως πιστεύετε ότι είμαστε πια σε μια κρίσιμη ιστορικά καμπή και για τη Γαλλία και για την Ευρώπη μετά την αποτύπωση των διαθέσεων του εκλογικού σώματος των πολιτών στη Γαλλία, ανεξάρτητα, ξέρετε, έχει ανοίξει μια συζήτηση, μα δεν υπάρχει και καμία πιστική αντιπρόταση, ίσα ίσα που ακουμπάνε πολλές φορές σε πραγματικές ανάγκες αυτά που λέει ο κύριος Μπαρντελά, την ίδια ώρα που έχεις μια αριστερά του Σαλονιού, να σας το πω και διαφορετικά. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνουν στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Εάν δεν αλλάξουν τις αντιλαϊκές πολιτικές τους. Να προβλέψω το μέλλον δεν μπορώ, αλλά δεν είμαι και αισιόδοξη, κύριε Σαχίνη. Θέλω πριν κλείσουμε να ακούσετε ένα μήνυμα της φίλης της Δήμητρας. Μόλις χθες, μου λέει η Δήμητρα, πέσατε και σύστημα, δεν είμαστε μόνο εμείς. Μόλις χθες το Facebook κατέβασε αναδημοσίευσή μου του post της Μαρίας Δεναξά για το βιβλίο «Για Βόλ» του Γιώργου Χαρβαλιά. Η αιτία, λέει, η αιτία ήταν σεξισμός και γύμνια. Μέγα είσαι, λέει, κύριε Δήμητρα από την Έδεσα. Εδώ είναι αυτό που λέμε οι υπερεθνικές οργανώσεις εταιριών, κυρία Δεναξά, που αναρωτιέμαι μετά από 15-20 χρόνια αν είναι να επιλέγεις ανάμεσα στο κυρίαρχο αφήγημα και αυτό που σου επιτρέπει ως εναλλακτική το κυρίαρχο αφήγημα. Τελείωσε και η ιστορία και η μνήμη, καταλάβατε. Φυσικά. Δεν έχω λόγια, ναι, την ξέρω αυτή την ιστορία. Αυτό είναι ξεκάθαρη λογοκρισία. Και τελικά όλα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα μέσα στα οποία μας έχουν φυλακίσει ίσως να χρησιμεύουν και σε αυτό, στην ενίσχυση της λογοκρισίας και τον περιορισμό της ελεύθερης σκέψης, κύριε Σαχίνη. Μαρία Δεναξά, να την ευχαριστήσουμε. Μετά το δεύτερο γύρο θα έχουμε πολλά να πούμε μαζί της, διότι οι εκλογές στη Γαλλία αφορούν όλη την Ευρώπη. Το ακούσατε τι είπε. Καλημέρα, κυρία Δεναξά, να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά κι εσείς.